Στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ δικαιούνται για κάθε έτος σπουδών φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κατοικία τους με βάση το οικογενειακό τους εισόδημα. 1.000 ευρώ το χρόνο ως στεγαστικό επίδομα δικαιούνται οι φοιτητές με προϋποθέσεις για κάθε χρόνο των σπουδών τους. Η σπουδαιότερη αλλαγή από την περσινή χρονιά, όπου βέβαια πολλά επιδόματα ακόμη δεν έχουν καταβληθεί, είναι πως οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις γραμματείες των σχολών τους και όχι στις εφορίες. Να σου πω ότι υπάρχουν δικαιολογητικά. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε. Τα δικαιολογητικά είναι ένας υπερβολικός αριθμός πραγμάτων που πρέπει να φέρει ο φοιτής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να σας πω ποια είναι τα δικαιολογητικά. Λοιπόν, θέλει το Ε1, θέλει το καθαριστικό, θέλει το Ε9, θέλει ένα βιβλιάριο του δικαιούχου από την τράπεζα με το iBank, θέλει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από 30.000 ευρώ, να μην υπάρχουν ακίνητα μεγαλύτερα των 200 τετραγωνικών μέτρων. Βεβαίως, από τη γραμματεία ο φοιτητής έχει περάσει τα 50% μαθημάτων του προηγούμενου έτους, εκτός αν είναι πρωτοετής, οπότε δεν χρειάζεται μαθήματα. Να μην προέρχεται από κατάταξη. Αντίγραφο του συμβολαίου του σπιτιού, το οποίο θα νοικιάσει, που νοικιάζει μάλλον. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέχρι το 6ο εξάμεινο, δηλαδή να είναι μέχρι το 6ο εξάμεινο, γιατί ούτως ή άλλως προπληρώνει το πρώτο εξάμεινο. Αυτή είναι λίγο πολύ τα δικαιολογητικά. Θεωρείτε ότι θα υπάρχουν πολλοί φοιτητές οι οποίοι θα αναζητήσουν να λάβουν το επίδομα? Ναι, πιστεύω ότι θα είναι πολλοί οι φοιτητές οι οποίοι θα αναζητήσουν το επίδομα, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή οικονομική δυσκολία. Αλλά θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτός ο υπερβολικός αριθμός των δικαιολογητικών αρχίζει να γίνεται ενοχλητικός για ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν ανάγκες. Να πούμε ότι δεν ισχύει και για τους φοιτητές οι οποίοι μένουν στις εστίες, γιατί έχουμε εστίες και έχουν πολλούς εστίες. Καλά, οι φοιτητές που μένουν στις εστίες τους ή άλλους έχουν τόσο χαμηλά εισοδήματα που δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν ούτε στο βοήθημα το οποίο τους δίνεται. Το επίδομα δεν το δικαιούνται όλοι οι φοιτητές, αλλά όσοι σπουδάζουν σε πόλη άλλης κύριας κατοικίας τους, όπου οι γονείς τους ή οι ίδιοι δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Δεν δικαιούνται επίσης το επίδομα όσοι μένουν σε φοιτητικές εστίες. Τα 1.000 ευρώ ανά χρόνο υπολογίζονται από τα έτη σπουδών που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της κάθε σχολής. Χορηγούνται, σύμφωνα με το έθνος, στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους. Βασική προϋπόθεση είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του πρώτου. Όμως προσοχή, εάν αποδειχτεί πως το επίδομα εισπράχθηκε αδικαιολογήτως, τότε καταλογίζεται ως πρόστιμο στο τριπλάσιο κατά την επιστροφή του στο δημόσιο.